centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Φωτιάδη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Λοιπόν, είναι σίγουρα από τις πιο έτσι ωραίες, ευχάριστες, μεγάλες ειδήσεις της ημέρας όταν βλέπουμε δικά μας παιδιά, τα νιάτα της Καστοριάς, να πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη. Στο κομμάτι τους, στον τομέα τους, στον αθλητισμό που μας έχει χαρίσει πάρα πολύ ωραία πράγματα εδώ στην Καστοριά. Πείτε μας λίγο, ενώ θα κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε και με την ίδια λίγο αργότερα, αν και είναι λίγο δύσκολο από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, πραγματικά τα παιδιά τώρα λογικά θα είναι στο αεροπλάνο, θα επιστρέφουν από την Γερμανία, όπου ολοκληρώθηκε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων. Άρα μάλλον δύσκολα σήμερα. Θα δούμε. Θα προσπαθήσουμε και σήμερα και αύριο. Βεβαίως. Νομίζω είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τον Καστοριανό αθλητισμό και για τον όμιλό μας. Σημαίνει επανάκαμψη του ναυτικού ομίλου αυτή η επιτυχία και ανεβαίνουμε επίπεδο μετά από πολλά χρόνια και πάλι που ήμασταν σε μια δύσκολη κατάσταση. Νομίζω, Χρήστο, ότι η επανάκαμψη έχει αρχίσει εδώ και κανένα δύο χρόνια περίπου. Ναι. Περσινή είσοδος της Ευαγγελίας στο μεγάλο τελικό, ναι, του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο, νομίζω, ναι, ήταν το ξεκίνημα μόνο. Συνεχίστηκε με την συμμετοχή της πάλι στο μεγάλο τελικό του Πανευρωπαϊκού Νέων που έγινε στα Γιάννενα πέρυσι το Σεπτέμβριο, τέτοια εποχή. Και φέτος νομίζω ήρθε αυτό το οποίο όλοι περιμέναμε και ήταν λογικό, το ένα που προσπαθεί τόσο σκληρά. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της δουλειάς. Ναι, ναι. Το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς της και της προσήλωσης σε ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο μας έφερε αυτό το χρυσό μετάλλιο για το οποίο είμαστε όλοι περήφανοι. Πρώτη λοιπόν σε όλη την Ευρώπη. Και πρώτη σε όλη την Ευρώπη. Κάτω των 23 ετών, εδώ είναι τα νιάτα, εδώ είναι ουσιαστικά όμως και το μέλλον. Είναι και το μέλλον, μιας και μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι 18 χρονών. Αυτό θέλω να το τονίσω πάρα πολύ. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί η κατηγορία είναι κάτω των 23, δηλαδή. Ακριβώς. Υπάρχουν συναθλητές που ήταν και 5 χρόνια μεγαλύτερες. Και 5 χρόνια μεγαλύτερες από την Ευαγγελία ήταν οι ανταγωνιστριές της. Και παρόλα αυτά τα κατάφερε. Άρα ήτανε λοιπόν είναι και το μέλλον εδώ, δεν είναι μόνο το παρόν. Πραγματικά. Δεν είναι μόνο τα νιάτα. Το μέλλον το οποίο το βλέπουμε πολύ σύντομα να λάμπει ακόμα περισσότερο, εκτός από το πανευρωπαϊκό εφήβων ανίδων, στο οποίο περιμένουμε επίσης κάποια διάκριση από την Ευαγγελία μας που είναι στα τέλη του μήνα και θα γίνει στο Βελιγράδι. Ναι, τώρα Δημήτρη θα μας πεις ποιοι είναι οι επόμενοι αγώνες που έχουμε, δηλαδή τι κάνουμε από εδώ και πέρα και για τα υπόλοιπα. Οι επόμενοι διεθνείς αγώνες μεγάλοι είναι αυτό το πανευρωπαϊκό, λέω, στα τέλη του μήνα, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, που θα διεξαχθεί το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων, για παιδιά δηλαδή τα οποία είναι μέχρι 19 χρονών. Ναι. Όπου εκεί πέρα επίσης περιμένουμε μια σπουδαία διάκριση από την Ευαγγελία. Και μετά πηγαίνουμε για τους αγώνες, το ορόσημο για την, πιστεύω, για την καριέρα της Ευαγγελίας, όπου θα είναι οι αγώνες όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, οι οποίοι πρώτα ο Θεός θα διεξαχθούν του χρόνου τον Ιούλιο στο Τόκιο. Ναι. Αυτοί οι αγώνες θα είναι την Άνοιξη, κάπου στο Μάη. Θα είναι δύο αγώνες οι οποίοι θα δώσουν την πρόκριση στους τελευταίους αθλητές οι οποίοι θα συμμετάσχουν. Η Ευαγγελία έχει ξεκινήσει από πέρσι την προετοιμασία, συμμετέχει στο προολυμπιακό κοινόβιο από πέρσι ήδη. Ενδεχομένως η αναβολή κατά ένα χρόνο των Ολυμπιακών Αγώνων να δράσει θετικά για την Ευαγγελία μας, γιατί θα μεγαλώσει και η ίδια άλλον ένα χρόνο. Ακριβώς. Και σε εμπειρίες αγωνιστικές, αφού θα συμμετάσχει σε ακόμα δύο πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αλλά σίγουρα και η προπόνηση που θα έχει στην πλάτη της θα είναι πολύ περισσότερη και νομίζουμε ότι θα τα καταφέρει. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι και περιμένουμε μία ακόμα πρόκριση σε Ολυμπιακούς Αγώνες για να θυμηθούμε ξανά τις μεγάλες τιμές που είχαμε τη Χριστίνα Γιαζιδίδου και τον Γιάννη τον Χρήστο για πάρα πολλά χρόνια. Για πάρα πολλά χρόνια. Ειδικά η κοπελασία έχει συνδυαστεί με την Καστοριά, όχι μόνο τώρα και τις προηγούμενες δεκαετίες. Οπότε περιμένουμε ίσως το νέο όνομα που θα δούμε από την Καστοριά. Μακάρι να είναι και άλλα παιδιά στην Ολυμπιάδα. Έχουμε και άλλα παιδιά. Έχουμε την Άσουλα, η οποία επίσης θα συμμετέχει, ναι, στο Πανευρωπαϊκό Εφήβων Νεανίδων.
Είναι ένα ακόμα κορίτσι μας, το οποίο με χρόνια δουλειάς και επιμονής επίσης κατάφερε να ενταχθεί στην εθνική ομάδα και είναι στο κοινόβιο όλο το καλοκαίρι. Περιμένουμε τα καλύτερα και από αυτήν, είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Αλλά και άλλα παιδιά τα οποία καθημερινά κάνουν την προσπάθειά τους στον όμιλο, έχουν την πλήρη στήριξη των προπονητών, της διοίκησης, των γονιών τους και πιστεύουμε ότι σπουδαία πράγματα έρχονται στο μέλλον. Ο όμιλος έχει πάρει πλέον μια φανερά ανωδική πορεία και νομίζουμε ότι φαίνεται κάθε μέρα που περνάει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εγώ Δημήτρη εύχομαι να πάντα τα καλύτερα και πάντα με πολύ μεγάλες επιτυχίες και ακόμη περισσότερα παιδιά. Ίσως, επαναλαμβάνω, στην πορεία μπορέσουμε να μιλήσουμε και με την Αναστασία, αλλά δεν ξέρω, είναι λες αρκετά δύσκολο σήμερα, είναι στα αεροπλάνα η αποστολή. Ναι, πιστεύω ότι δύσκολα θα μπορεί να μιλήσει δύσκολα σήμερα, ενδεχομένως αύριο. Δεν πειράζει. Αν έχουν προσγειωθεί, ενδεχομένως να τα καταφέρει και σήμερα. Ελπίζω λοιπόν να μιλήσουμε με την Ευαγγελία, την Αναστασιάδου, την πρώτη σε όλη την Ευρώπη, το ξαναλέμε. Και είναι πολύ μεγάλη είδηση για την Καστοριά. Μπράβο. Εγώ θα ήθελα, Χρήστο, να κλείνοντας, να συμπληρώσω ότι ο όμιλος είναι ανοιχτός πλέον από τον Ιούνιο, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που μας έχει θέσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τα παιδιά όλο το καλοκαίρι δείξανε ενδιαφέρον, δείξανε ζωντάνια στον αρχικό όμιλο. Περιμένουμε κι άλλα παιδιά για να αποδείξουμε πραγματικά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν παραμείνει εδώ στην πόλη μας ότι η κοπηλασία είναι ένα άθλημα που μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά σε όλα τα παιδιά. Είτε κάποιο παιδί ενδιαφέρεται για τη γυμναστική του, είτε κάποιο παιδί ενδιαφέρεται για πρωταθλητισμό. Οι πόρτες μας είναι καθημερινά ανοιχτές. Περιμένουμε να τους δούμε. Ωραία. Δημήτρης Φωτιάδης, Γενικός Γραμματέας του Ναυτικού Ομίλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.